Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτό το βραδινό που μας έφερε μέσα στην Εκκλησία Του για να ακούσουμε το Λόγο Του. Ήρθαμε να μας μιλήσει Αυτός, να τραφεί η ψυχή μας και το πνεύμα μας. Θα διαβάσω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στην 952 σελίδα, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, 952 σελίδα του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιώργος. Παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπό, εκόπτει αυτό, και παν το φέρω καρπό, καθαρίζει αυτό, δια να φέρει πλειότερο καρπό. Τώρα σεις είστε καθαροί δια το λόγο, τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μείνετε εν εμή και εγώ εν εμήν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό αφ' εαυτού, εάν δε μείνει εν τη αμπέλιο, ούτως ουδέ σεις εάν δε μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος, εις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Εάν τις δε μείνει εν εμή, ρίπτετε έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσι σπήρ και καίονται. Αν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνωσι εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπό πολύ, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ εγάπησε ο πατήρ, και εγώ εγάπησα εσάς, μείνατε εν τη αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξετε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρόεμους μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου, και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας αγάπησα. Μεγαλυτέρα ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής το να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάμετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάμει ο Κύριος αυτού. Εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου εφανώρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς, και σας διέταξα να υπάγετε εσείς και να κάμετε καρπό, και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του πατρός μου εν το ουρανό, εν το όνοματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω να αγαπάτε αλλήλους. Εάν ο κόσμος σας μισθεί, εξεύρεται ότι εμέ πρώτερον ημών εμίσησε. Εάν είστε εκ του κόσμου, ο κόσμος ήθελε αγαπά το ειδικό του. Επειδή όμως δεν είστε εκ του κόσμου, αλλά εγώ σας εξέλεξα εκ του κόσμου, δια τούτο σας μισεί ο κόσμος. Ενθυμίστε τον λόγο μου, τον οποίο εγώ είπα προς εσάς. Δεν είναι δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου αυτού. Εάν εμέ δίωξαν, και εσάς θέλουσι διώξει. Εάν το λόγο μου εφύλαξαν, και τον ημέτρων θέλουσι φυλάξει. Αλλά ταύτα πάντα θέλω ζυκάμι σε εσάς δια το όνομά μου, διότι δεν εξεύρωση τον πέψαντά με. Εάν δεν ήλθον και ελάλησα προς αυτούς, αμαρτία δεν ήθελον έχει. Τώρα όμως δεν έχουσι πρόφαση περί της αμαρτίας αυτών. Ο μισόν εμέ και τον πατέρα μου μισεί. Εάν δεν έκαμον μεταξύ αυτών τα έργα τα οποία ουδής άλλος έκαμεν, αμαρτία δεν ήθελον έχει. Αλλά τώρα και είδον και εμίσσαν και εμέ και τον πατέρα μου. Αλλά τούτο έγινε δια να πληρωθεί ο λόγος ο γεγραμμένος εν τον νόμο αυτών, ότι εμίσσαν με δωρεάν. Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του πατρός, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο εκπορεύεται παρά του πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Αλλά και εσείς μαρτυρείτε, διότι απαρχής εμού είστε. Αμήν. Τον ευχαριστούμε πολύ τον Κύριό μας για το λόγο του, αδερφοί μου. Μ' αρέσει αυτό το εδάφιο που διαβάζουμε εδώ πέρα. Λέει, «Σεις είστε καθαροί δια το λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς». Ερχόμαστε στην Εκκλησία
ακούμε το Λόγο του Θεού και αυτός ο Λόγος που έρχεται στην ακοή μας, εφόσον τον αφήνουμε να μπει μέσα μας, αδερφοί, μας βεβαιώνει ότι ο Κύριός μας ότι μας καθαρίζει. Καθαρίζει, λέει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, την Εκκλησία Του διά του λουτρού του Λόγου Αυτού. Γιατί? Για να είναι καθαρή και άμωμος, να μην έχει ούτε κοιλίδα ούτε ρητίδα, και την καθιστά Αγία την Εκκλησία Του. Άρα λοιπόν ερχόμαστε ουχή μόνο βεβαίως για να τραφεί η ψυχή μας, καθότι ο άνθρωπος, είπε ο Κύριος, δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο δια του στόματος του Θεού. Βεβαίως, απαραίτητο είναι να συντηρούμε τη σάρκα και το κάνουμε με τις τροφές που λαμβάνουμε, αλλά δεν είναι αυτό μόνο που πρέπει να μεριμνά ιδιαίτερα ο άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε στη ζωή του, πήρε αυτή την ευλογημένη απόφαση να ακολουθήσει αυτό το δρόμο που μας δείχνει ο Κύριος μας. Πρέπει να τρέφουμε την ψυχή μας με το Λόγο του Θεού, να μην την αφήνουμε να πεθαίνει της πείνας, γιατί αυτό συμβαίνει στον άνθρωπο ο οποίος δεν παίρνει το Λόγο του Θεού να τον μελετήσει, δεν έρχεται στην Εκκλησία του Θεού να ακούσει το Λόγο και να τραφεί. Αυτό συμβαίνει. Καθότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σαρκικός, είπαμε, αλλά είναι και πνευματικός. Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μας έβαλε λοιπόν σε μία Εκκλησία Αγία ο Κύριος. Μας εκάλεσε, μας εξέλεξε ο Κύριος. Λέει, εγώ είμαι η άμπελος. Αυτή λοιπόν η Εκκλησία στην οποία μας έχει θέση, αυτή η άμπελος όπου κατοικεί ο Κύριος μας, σε αυτήν την Εκκλησία είμαστε εμείς τα κλίματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Πατέρας Θεός είναι ο Γεωργός. Μας έβαλε λοιπόν σε μία Εκκλησία την οποία την έχει περιφράξει. Δεν μπορεί ο εχθρός να βλάψει την Εκκλησία του, καθότι προστατεύεται από τον ίδιο τον Κύριό μας. Μας έχει λοιπόν εξασφαλισμένους μέσα σε αυτό το χώρο, μέσα στην άμπελο, και περιμένει, και μας περιποιείται, βεβαίως, έτσι κάνει ο καλός ο Γεωργός, περιποιείται τα κλίματα, για ποιο λόγο? Να τα βλέπει να χαίρεται μόνο? Όχι, αλλά για να φέρουν καρπό, περιμένει καρπό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κάθε, λέει, κλίμα που δεν φέρνει καρπό, τι κάνει? Το κόβει. Μακροθυμεί βεβαίως, το περιποιείται, το κλαδεύει όταν είναι απαραίτητο. Εάν όμως δεν φέρνει εν τέλει καρπό, το κόβει, γιατί καταργεί και τον τόπο και θέτει άλλο κλίμα καλύτερο στη θέση του άχρηστου κλίματος. Δεν θέλουμε να είμαστε άχρηστα κλίματα. Γι' αυτό παρακαλάμε τον Κύριο να μας χαρίζει καρπό. Και βέβαια το δείχνουμε αυτό, την επιθυμία μας αυτή, με τις πράξεις μας. Δεν καθόμαστε μέσα στην Εκκλησία να απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας. Βεβαίως την απολαμβάνουμε τη σωτηρία μας, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είμαστε σαν τον άφρονα αυτόν ο οποίος ευτύχησαν τα χωράφια του και είπε, ψυχή μου τώρα έχεις πολλά, διότι πολλά, αναπάβε, πίε και εφραίνου, τώρα θα κάθομαι, δεν θα κάνω τίποτα. Όχι έτσι, όχι έτσι. Βεβαίως απολαμβάνουμε τη σωτηρία και τις ευλογίες που μας χαρίζει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία,
και βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας το χέρι Του να ενεργεί, αλλά περιμένει από μας ο Κύριος να φέρουμε καρπό. Γιατί? Για να εισέρθουμε πλουσίως στη Βασιλεία του Θεού. Δια των πυλώνων. Και μην πει κανένας από μας ότι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Ό,τι έρχεται μπροστά μας, αυτό κάνουμε. Δεν μας ζητάει ο Κύριος να κάνουμε αυτά που δεν μπορούμε, αδερφοί. Αλλά φέρνει καταστάσεις, πράγματα, ανάγκες μπροστά μας, στα οποία βεβαίως ο καθένας μας μπορεί να εργαστεί. Μη φανταζόμαστε ότι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, αυτό θέλει ο Κύριος. Αυτό το λίγο που μπορείς όμως να κάνεις, αυτό το λίγο που μπορώ να κάνω, πρέπει να το κάνω. Για να πάρω καλό βαθμό από ποιον, από τους ανθρώπους? Όχι βέβαια. Η γνώμη των ανθρώπων δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού. Διότι οι άνθρωποι πολλές φορές κολακεύουνε. Και δεν θέλουμε να πέσουμε σε παγίδα και να αρχίσουμε να περπατάμε κατά φαντασία. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η γνώμη του Θεού για εμάς. Και βεβαίως γνωρίζουμε και εμείς τι, πώς είμαστε απέναντι στον Κύριό μας. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο. Κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί. Και ο άνθρωπος λοιπόν γνωρίζει και ο Θεός γνωρίζει το περπάτημα του καθενός μας. Από τους ανθρώπους μπορεί να κρύβεται ο άνθρωπος. Από το Θεό όμως κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί, δόξα στον Κύριο. Και θέλουμε ο Κύριος να μας βοηθήσει να μείνουμε μέσα σε αυτή την άμπελο. Γιατί μόνο εδώ, όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε αυτή την άμπελο, δύναται να φέρει καρπό. Όταν βγει έξω από την άμπελο, δεν μπορεί να φέρει καρπό. Άνεφε μου, λέει ο Κύριος, δεν δύναστε να κάμετε ουδέν. Και παρασύρονται ορισμένοι άνθρωποι, θεωρώντας την ευλογία που έχουν λάβει από τον Κύριο και αρχίζουν να αποκόπτονται από την Εκκλησία, νομίζοντας ότι μπορούν να περπατήσουν μόνοι τους. Και έχω δει ανθρώπους, αδερφοί, τα λίγα αυτά χρόνια που έχει κάνει χάρη ο Θεός και βρίσκομαι ανάμεσα στους μαθητές του Κυρίου μας, οι οποίοι έχουν γίνει από πρώτη όχι απλά έσχατοι, αλλά έχουν τελείως χαθεί. Ανήκουν στα ξερά κλίματα, τα οποία ένα μέλλον έχουν να τα συνάξουν και να τα πετάξουν μέσα στη φωτιά. Εάν από τότε που είμαι 20 χρόνια περίπου στην Εκκλησία, 22 πόσο είναι, αυτοί οι άνθρωποι που περάσανε είχαν μείνει, σήμερα η Εκκλησία αυτή θα ήταν χωρίς υπερβολή 10 φορές μεγαλύτερη στον αριθμό. Όμως δεν πρόσεξαν. Και το θέμα είναι να προσέχω εγώ, μην τυχόν βρεθώ σε αυτή την κατάσταση του απρόσεχτου. Γιατί δεν θέλω να χάσω τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες, τις υποσχέσεις που μου έχει δώσει ο Κύριος. Και λέει ο Λόγος του Θεού και είναι αληθής, ότι πολλοί πρώτοι θα γίνουν έσχατοι. Πότε? Εάν δεν προσέξουμε. Και έσχατοι θα γίνουν πρώτοι. Γιατί? Γιατί αυτοί που ήταν πρώτοι δεν επρόσεξαν. Και όταν δεν προσέχω, υπάρχει κίνδυνος να βρεθώ έξω πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν οι μέρημνες,
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανού, οι μέριμνες. Δεν θα πάω στην εκκλησία γιατί έχω δουλειά πολύ. Αυτό κάνει ο εχθρός, Έρχεται και βάζει μέριμνες, βάρη, και χάνει ο χριστιανός τον προσανατολισμό του. Και ακόμη και όταν λαλείται ο λόγος του Θεού, δεν μένει το πνεύμα του ανθρώπου σε αυτά που λαλούνται, αλλά τρέχει στις δουλειές που έχει αφήσει πίσω. Πώς θα ενεργήσει λοιπόν ο Κύριος μέσα στη ζωή τη δική μας, αν εμείς κλείνουμε την πόρτα? Διότι ο Κύριος θέλει να μας ευλογήσει, αδερφοί, αυτό είναι δεδομένο. Η αγάπη του Θεού, ιδιαίτερα για την Εκκλησία Του, είναι δεδομένη. Και για όλο τον κόσμο βεβαίως. Ιδιαίτερα όμως για τα παιδιά Του, γιατί είμαστε τα παιδιά Του, καθώς μας αναγέννησε δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι όλος ο κόσμος παιδιά του Θεού. Όλοι είναι πλάσματα, αλλά όχι όλοι, δεν είναι όλοι παιδιά. Όμως βεβαίως ο Κύριος αγαπάει όλους τους ανθρώπους και θέλει όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας και να σωθούνε. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν πάρει αυτή τη στερεά απόφαση να ακολουθήσουν την αγάπη, το δρόμο αυτό της αγάπης του Θεού, δεν βλέπουν αυτή την αγάπη μέσα στη ζωή τους, δεν μπορούν να την απολαύσουν δηλαδή. Υπάρχει εκεί, αλλά δεν πάνε να την πάρουν, να την γευτούν, και μένουν μακριά. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, ότι εμείς απολαμβάνουμε αυτή την αγάπη μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου μας. Δόξα στο Θεό. Και ο Κύριος τι κάνει? Συστήνει, αδερφοί, την Εκκλησία Του. Δεν έχει σημασία να συστήνει ο άνθρωπος ο ίδιος τον εαυτό του, ούτε καν έχει σημασία να μας συστήνουν άλλοι άνθρωποι. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να μας συστήνει ο Κύριος. Κάποτε ο λαός Ισραήλ ζήτησε από τον Σαμουήλ να καταστήσει σε αυτούς βασιλέα, για να έχουν και αυτοί, όπως τα υπόλοιπα έθνη, βασιλιά. Μέχρι τότε είχαν κριτές. Και αν και στεναχωρέθηκε ο Σαμουήλ βλέποντας αυτή την κακή επιθυμία, του είπε βέβαια ο Θεός, δεν απέρριψαν εσένα, εμέ απέρριψαν. Και προχώρησε στο αίτημά τους. Επέλεξε λοιπόν αυτό που του υπέδειξε ο Θεός και τον εσύστησε. Αλλά δεν είχε σημασία αυτή η σύσταση που έκανε ο Σαμουήλ. Πότε φάνηκε ο Σαούλ ότι ήταν βασιλιάς? Όταν τον σύστησε ο Θεός. Όταν επιτέθηκαν εκεί πέρα σε μια πόλη των Ιουδαίων οι Αμμονίτες και έδωσε σοφία στο Σαούλ και εξουσία, και μαζεύτηκε γύρω του στράτευμα και πήγαν και ελευθέρωσαν αυτή την πόλη, στην οποία τους είχαν πει ότι θα τους έβγαζαν το ένα μάτι για να τους αφήσουν ζωντανούς, αλλιώς θα τους σκοτώναν όλους. Και τότε τον εσύστησε ο Θεός, το Σαούλ. Βέβαια αυτός δεν έμεινε, και γι' αυτό άλλον εσήκωσε μετά, και τον οποίον επίσης εσύστησε, το Δαβίδ. Ένα παιδάκι μικρό, εξουθενημένο ακόμη και από τον πατέρα του. Αφού δε στάθηκε ο Σαούλ, βρήκε άλλον ο Θεός. Και πάντοτε βρίσκει ο Θεός, αδερφοί, μπορεί να βρει άλλον καλύτερο από εμάς, εάν δεν στεκόμαστε εκεί που μας θέλει. Του είπε πάλι του Σαμουήλ, πήγαινε, λέει, ένας από τους γιους του Ιεσέ, λέει, είναι ο επόμενος. Γιατί αυτός που εξέλεξα δεν εστάθηκε εκεί που τον ήθελα.
Και ο άνθρωπος πάντοτε κρίνει, δυστυχώς, δια της όψεως. Αλλά δεν πρέπει να κρίνουμε δια της όψεως, αλλά δια της πίστεως, αδερφοί. Πήγε εκεί στους ιούς του Ιεσέ να τους δει, περνάγανε όλοι ένας-ένας από μπροστά του, κάθε φορά νόμιζε ότι αυτός είναι. Αυτός είναι. Όχι, του λέει ο Θεός, δεν είναι αυτός. Δεν είναι ούτε εκείνος, ούτε ο άλλος. Και ήρθε σε απορία ο Σαμουήλ όταν διαπίστωσε ότι τέλειωσαν τα παιδιά. Δεν υπάρχει άλλος. Τελειώσανε, λέει, δεν υπάρχουν άλλοι. Λέει, είναι άλλος ένας, λέει, μικρός εκεί, τον έχω, λέει, εκεί στα πρόβατα, εξουθενημένος, ακόμη και από τον πατέρα του. Ναι, αλλά αυτόν είχε συστήσει ο Θεός. Αυτόν ήθελε ο Θεός. Δόξα στο Θεό. Ο Θεός λοιπόν συστήνει. Δεν συστηνόμαστε εμείς, δεν αυτό συστηνόμαστε. Ούτε έχει σημασία, είπαμε, να μας συστήνουν οι άνθρωποι, αλλά έχει σημασία να μας συστήνει ο Θεός. Όταν εργαζόμαστε το έργο του Θεού, μένουμε στο λόγο αυτού, στο θέλημά του, το εκτελούμε, ο Θεός μας συστήνει. Και κατά αυτόν τον τρόπο μας χαρίζει και καρπό, δόξα στον Κύριο. Αυτό θέλουμε. Να δοξάζεται το όνομα του Θεού στη ζωή μας, αδερφοί. Και κάνει χάρη ο Θεός. Χάρη κάνει και καλύπτει ακόμη και τα σφάλματά μας όταν μετανοούμε. Τις αμαρτίες μας που πολλές φορές απροσέκτως και ακουσίως πέφτουμε. Αλλά επιστρέφουμε, αδερφοί. Και ο Κύριος είναι πάλι εκεί. Μας δέχεται εφόσον μετανοούμε και μας συγχωρεί. Μας περιμένει με ανοιχτές αγκάλες και μας δέχεται. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και βέβαια σύστησε τόσους ανθρώπους εκεί, αρχίζοντας από τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και όλους τους προφήτες μέχρι τον Ιωάννη, μετά τους Αποστόλους. Δόξα στο Θεό, ο Θεός συστήνει τους ανθρώπους και μπορούν να εργάζονται μέσα στον αγρό του Κυρίου. Εάν λοιπόν μένουμε, τότε λέει ο λόγος του Θεού μας βεβαιώνει, θέλετε ζητεί, λέει, ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Τι ωραία. Όταν πιστεύει ο άνθρωπος, λαμβάνει, αδερφοί. Ποιος δεν μπορεί να λάβει? Αυτός που έχει απιστία μέσα στην καρδιά του. Μην νομίζει, λέει, αυτός που έχει απιστία ότι μπορεί να λάβει κάτι από τον Κύριο. Γιατί ομοιάζει με το κύμα της θαλάσσης. Μία πάει μπρος, μία πάει πίσω. Θα λάβω, δεν θα λάβω. Θα το κάνει αυτό ο Κύριος, δεν θα το κάνει. Δεν μπορεί να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο όταν στέκεται απέναντί του ο άνθρωπος, ο Θεός. Δεν μπορεί να ενεργήσει. Αλλά όταν πάμε δια της πίστεως, ξέρουμε ότι και λαμβάνουμε. Και δεν παρετούμαστε, ούτε αποκάμουμε. Ο Ηλίας, λέει, ήταν ομοιοπαθής άνθρωπος με εμάς. Και όμως, λέει, προσευχήθηκε να μην βρέξει και έκλεισε ο ουρανός για 3 χρόνια και 6 μήνες. Και πάλι προσευχήθηκε και έδωσε ο ουρανός βροχή. Και όταν έδωσε ο ουρανός βροχή, του είχε πει ο Θεός ότι θα ενεργήσει, πήγε στην προσευχή όμως, και προσευχήθηκε 1 φορά. Δεν έγινε τίποτα. «Μα Κύριε, εσύ μου είπες θα ενεργήσεις». «Εγώ βλέπω δεν γίνεται τίποτα», δεν είπε έτσι. Επέμεινε στην προσευχή. Και 2 φορές πάλι δεν ενήργησε ο Θεός. Και 3η φορά. Πόσες φορές πρέπει δηλαδή να προσεύχομαι? 7 όσες ο Ηλίας? Όχι 7. 7 στην 7η φορά απάντησε στον Ηλία. Δεν μας είπε ο Κύριος μέχρι 7.
Αλλά μέχρι να λάβουμε το αίτημά μας, αδερφοί, προσευχόμαστε. Εκτός βέβαια αν μας έχει απαντήσει αρνητικά ο Κύριος. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Όπως απάντησε στον Παύλο, ο οποίος του εδόθη σκόλοπας, λέει, για να τον ραπίζει, για να μην υπεραίρεται. Άλλο αυτό. Εκεί υπήρχε αρνητική απάντηση και γι' αυτό έπαψε να προσεύχεται. Αλλά όταν δεν έχω λάβει αρνητική απάντηση, δεν σταματάω να προσεύχομαι. Και ξέρω ότι ο Κύριος θα ενεργήσει στο χρόνο αυτού. Αδερφοί, μας βεβαιώνει ο Θεός. Κρούετε και θέλει σας ανοιχτεί. Και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνων εκ του Πατρός το φώτον, μας λέει ο Θεός. Μήπως, λέει, αν κάποιος ζητήσει, λέει, Υιός από τον πατέρα του, λέει, ψάρι, θα του δώσει φίδι; Αν του δώσει, ζητήσει ψωμί, θα του δώσει πέτρα; Όχι, λέει, βέβαια. Αλλά αντίθετα, εσείς, ενώ είσαστε, λέει, πονηροί άνθρωποι, γιατί ο άνθρωπος είναι πονηρός, πόσο μάλλον ο Θεός, ο οποίος είναι αγαθός, δεν εξεύρει να δίνει, λέει, καλές δόσεις στα τέκνα του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα δια της πίστεως, αδερφοί, λαμβάνουμε ό,τι ζητούμε από τον Κύριο και μένουμε και περιμένουμε μέχρι ο Κύριος να απαντήσει. Μένετε εν τη αγάπη. Όπως, λέει, έμεινα εμένα εγώ εν τη αγάπη του Πατρός μου, όπως μένω εν τη αγάπη του Πατρός μου, και πώς φαίνεται ο άνθρωπος ότι μένει στην αγάπη του Θεού; Αν φυλάτει τις εντολές αυτού. Μας λέει εδώ πέρα ένα ωραίο τρόπο για να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός; Προχωράμε σύμφωνα με το θέλημα αυτού; Ή μήπως έχουμε ξεκλίνει και δεν είμαστε εκεί που μας θέλει ο Θεός; Εδώ είναι ένας τρόπος για να ελέγξει ο καθένας μας τον εαυτό του. Αν φυλάτε, λέει, τις εντολές μου, τότε σας βεβαιώνω ότι μένετε στην αγάπη μου. Αυτό είναι. Αν θέλεις να δεις σε τι κατάσταση είσαι, σε τι κατάσταση είμαι, κοίταξε. Φυλάω τις εντολές, φυλάς τις εντολές. Μα, Κύριε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα κάνω. Άλλο αυτό. Άλλο αν έχω κάποια αδυναμία. Τη φέρνω στον Κύριό μου και περιμένω ο Κύριος να ενεργήσει, παρακαλώντας τον να ενεργήσει. Δεν λέω όμως δεν πειράζει. Άλλο το ένα, άλλο να διαπιστώσω την αδυναμία μου και να πω στον Κύριο, Κύριε, είμαι αδύναμος, δεν μπορώ να εκτελέσω σε αυτό το σημείο, ένα σημείο, το λόγο σου, και άλλο να πω δεν πειράζει όμως, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Αν λοιπόν φυλάω τις εντολές του και δεν είμαι του δεν πειράζει, γιατί ό,τι υπάρχει μέσα στο λόγο του Θεού, αδερφοί, πειράζει. Μπορεί να μην πειράζει εσένα, τον Κύριο όμως τον πειράζει. Δόξα στο Θεό. Ό,τι είναι γεγραμμένο πειράζει και καίει. Διαπιστώνω, λοιπόν, αν έχω κάποια αδυναμία και λέω, Κύριε, βοήθησέ με. Βοήθησέ με να αποβάλω αυτή μου την αδυναμία. Και θα νηστέψω κιόλας. Και ο Κύριος θα ενεργήσει. Και τότε, λοιπόν, ξέρω, όταν μένω στο θέλημα του Θεού, φυλάω τις εντολές του Κυρίου μου, ότι μένω στην αγάπη Του. Είμαι προστατευμένος από την αγάπη του Θεού και έχω παρησία ενώπιον του Θεού, αδερφοί, τότε. Αλλιώς ντρέπομαι. Δόξα στο Θεό. Αυτά, λέει, σας τα λέω για να μένει εν ημίν η χαρά μου. Σας τα λέω για να είσαστε χαρούμενοι. Θέλει ο Κύριος να είμαστε χαρούμενοι, αδερφοί.
Μα Θεέ μας θέλει μουρτζούφλιδες, ε. Λυπημένους. Κάποτε μιλάγαμε σε κάποιον αδερφό κάποιου αδερφού μας που εναντιονότανε επειδή ήρθαμε σε αυτή την εκκλησία και του λέμε γιατί είσαι λυπημένος βρε παιδί μου συνέχεια. Έτσι θέλει ο Θεός. Δεν λέει στενή και τεθλιμμένη είναι η οδός του χριστιανού. Έτσι μας θέλει ο Θεός. Λυπημένους. Όχι. Μας θέλει λυπημένος αδερφοί ο Θεός. Χαρούμενος μας θέλει. Γι' αυτό μας έχει βάλει μέσα στην εκκλησία του. Για να μας ευλογεί και να μας δίνει χαρά. Τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι δυνατόν να συγκριθούν με τη δόξα τη μέλουσα να κληρονομήσουμε αδερφοί μου. Και αν λίγο κάτι μας συμβαίνει, δεν χάνουμε τη χαρά μας. Γιατί αποβλέπουμε στο τέλος του αγώνα της πίστης μας, αδερφοί μου. Γι' αυτό δεν χάνουμε τη χαρά μας. Ξέρουμε ότι το τέλος του δρόμου αυτού είναι ένδοξο. Δεν κοιτάμε, δεν είμαστε κοντόφθαλμοι να κοιτάμε εδώ τα προβλήματα. Αλλά κοιτάμε στο τέλος, αδερφοί. Στην κληρονομία που μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Γιατί είμαστε συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Αδερφοί, τον ευχαριστούμε το Θεό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα αυτά λέει λοιπόν σας τα λάλησα για να ενημείνει η χαρά μου. Και η χαρά είναι ένας από τους καρπούς του Πνεύματος του Αγίου που χαρίζει ο Θεός στον άνθρωπο αδερφοί. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστη, πραότη, εγκράτεια. Μας χαρίζει χαρά ο Θεός. Και η εντολή μου είναι να αγαπάτε, λέει, αλλήλους. Πάνω απ' όλα αγαπάμε το Θεό και το πλησίο μας σαν τον εαυτό μας. Μην πούμε και εμείς τώρα ποιος είναι ο πλησίον μας, όπως αυτός που πήγε και πλησίασε τον Ιησού. Ποιος είναι ο πλησίος μου, αυτός που κάθεται δίπλα μου, ο γείτονάς μου, αυτός που σου φέρνει μπροστά σου ο Θεός και μπορείς να κάνεις το καλό σε Αυτόν. Διότι είναι λέει αμαρτία σε Αυτόν που ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει. Δόξα στο Θεό. Άρα λοιπόν αυτό που φέρνει ο Θεός μπροστά σου, αυτόν που φέρνει ο Θεός μπροστά σου και έχει την ανάγκη σου, είναι ο πλησίον μας. Αυτός είναι. Και μας είπε ο Κύριος ακόμη αγαπάτε τον εχθρό σας. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα πράγματα. Όμως λέει αν πεινάει ο εχθρός σου, τρέφε αυτόν. Αν διψάει, πότιζε αυτόν. Γιατί? Γιατί πράττον τούτο θέλει σωρεύσει άνθρακα σπυρός, λέει, στην κεφαλή αυτού. Του βάλεις φωτιά. Σου λέει αυτόν εγώ τον κατατρέχω και έρχεται και με αγαθοποιεί, με βοηθάει. Πώς θα φανεί, αδερφοί, ότι είμαστε μαθητές Ιησού Χριστού αν συμπεριφερόμαστε και εμείς όπως μας συμπεριφέρονται αυτοί που μας εχθρεύονται? Θα γίνουμε και εμείς το ίδιο και θα δικαιολογούμε μάλιστα τον εαυτό μας? Δεν μας δικαιολογεί όμως ο Θεός. Καθόλου δεν μας δικαιολογεί ο Θεός. Δεν μπορώ, Κύριε, να ζητήσεις χάρη από το Θεό. Να ζητήσουμε χάρη από το Θεό. Δεν το λέω για σας, για μένα το λέω. Να ζητήσουμε χάρη από το Θεό. Κανένας μας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας και μπορεί να βρεθούμε σε αδυναμίες, αδερφοί. Ήθε να είμαστε όλοι καθώς μας θέλει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Για το έργο Του που έκανε μέσα στη ζωή μας, αδερφοί, πήρε τη θέση μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μεγαλυτέρα λέει ταύτης της αγάπης δεν έχει ουδής
του να βάλει την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Αυτό έκανε ο Κύριός μας, ενώ εμείς έπρεπε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση, στο σταυρό επάνω, αυτός πήρε τη θέση μας. Εγκατέλειψε τα ελεφάντινα παλάτια της δόξης, δεν ενόμισε, λέει, αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, να πάψει να είναι, δηλαδή, ίσα με το Θεό, ότι κάποιος του το αφαίρεσε, αλλά από την αγάπη του κινούμενος ο Θεός, ο Υιός του Θεού, πήρε αυτή τη θέση. Έλαβε ανθρώπου μορφή, και έγινε κατάρα επάνω στο σταυρό για μας. Για μας. Και μη λέμε για όλους μας, να πει ο καθένας μας για εμένα. Για εμένα ανέβηκε ο Κύριος σε αυτό το σταυρό, αδερφοί. Και με ελευθέρωσε από τα δεσμά της αμαρτίας. Και τώρα είμαι στη χάρη. Αναστήθηκε και με σιτεύει για εμένα τώρα στον Πατέρα Θεό. Αλληλούια. Τι ωραία. Έχουμε μεσίτη. Και προσευχόμαστε σε Αυτόν και ακούγονται οι προσευχές μας. Γιατί είμαστε σε μία περίοδο χάριτος αυτή τη στιγμή. Αλλά κάποτε όλα θα τελειώσουν. Και ξέρουμε, μας το λέει ο Λόγος του Θεού, το ακούμε, ότι ο Κύριος είναι πλησίον, έρχεται. Οποίοι πρέπει να είμαστε λοιπόν εμείς, αφού η μέρα του Κυρίου είναι όλο ένα και πιο κοντά. Πού πρέπει να είμαστε. Πέρασε η ώρα μας, δεν θα το πούμε παρακάτω. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, ευχαριστούμε το Θεό για τα μαθήματα που μας δίνει. Για ό,τι μας χαρίζει. Για ό,τι μας χαρίζει. Μας λέει, αδερφοί, ότι είμαστε φίλοι Του. Δεν είμαστε δούλοι Του. Λέει, γιατί δεν μας λέει δούλους. Γιατί λέει ο δούλος, λέει, δεν ξέρει τι κάνει ο Κύριος αυτού. Αλλά σας λέω φίλους. Γιατί ξέρετε το σχέδιό μου. Ξέρουμε το σχέδιο, ποιο είναι το σχέδιο του Θεού για εμάς, αδερφοί. Ο δούλος δεν εξεύρει το σχέδιο του Κυρίου. Αλλά βέβαια εγώ αισθάνομαι ενώπιον αυτού δούλος, Αμήν. Δούλος. Αλλά αυτός με λέει φίλο του. Αμήν. Τι ωραία. Δόξες. Τι ωραία να με λέει φίλο του ο Κύριος. Άλλο που εγώ πρέπει να αισθάνομαι ότι είμαι ο δούλος του. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Και να βάλει τα λόγια που ακούσαμε μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί μου. Αμήν.